μέρες όταν τα παιδιά του είχαν ψάλει τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Βλέπουμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα λοιπόν στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down. Τους το είχε υποσχεθεί. Νομίζω τους φαίνηκε κάποιο δώρο, όπως μας είπε πριν από λίγο η Γεωργία Λοτσοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί της. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής θα δώσει από εκεί ο Πρωθυπουργός. Πρώτη επίσκεψη σήμερα στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down, κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί όταν τα παιδιά λίγες ημέρες πριν του είχαν ψάλει τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Μια ώρα μετά θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από κοινού με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τη φιλοξενία προσφυγόπουλων από 12 δομές φιλοξενίας του νομού Θεσσαλονίκης. Ενώ αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα είναι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την τελετή των Θεοφανίων. Πάμε στη Γεωργία Λοτσοπούλου, την έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός έφτασε πριν από λίγα λεπτά εδώ στο κτίριο που στεγάζει το παιδιά με σύνδρομο Down, το κτίριο του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down. Ένα κτίριο το οποίο ουσιαστικά παραδίδεται τον Ιούνιο, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ήδη, καθώς προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του, χρειάζεται εξοπλισμό, ενώ τα λειτουργικά του έξοδα υπολογίζεται πως φτάνουν στα 30.000 ευρώ. Τα παιδιά με σύνδρομο Down είχαν επισκεφτεί τον Πρωθυπουργό και είχαν ψάλει τα κάλαντα την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Τότε ο Αλέξης Τσίπρας τους είχε υποσχεθεί ότι θα τα επισκεφτεί αυτό στο χώρο τους και αυτό ήταν που είπε και μόλις μπήκε. Χειροκροτούμενος έγινε η υποδοχή, το παιδιά τους υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και τους είπε: «Σας υποσχέθηκα ότι θα έρθω και ήρθα». Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός... Τους φαίνει και δώρο, όπως μας είπες νωρίτερα. Μαθαίνουμε ότι είχε υποσχεθεί να κάνει δώρο έναν προτζέκτορα. Ουσιαστικά όμως το δώρο που περιμένει ο Σύλλογος είναι μία βοήθεια ώστε να μπορέσει το κτίριο να λειτουργήσει. Να έχει ρεύμα, αυτή τη στιγμή είναι εργολαβικό το ρεύμα, να έχει θέρμανση, να μπορεί να στεγάσει τα 8 δωμάτια που έχει, τα 16 άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια άλλη φροντίδα, έχουν χάσει τους γονείς τους και έχουν πρόβλημα και στη θέση σε αυτό το κτίριο μπορούν να βρουν μία λύση στο πρόβλημά τους. Επίσης, το κτίριο πρόκειται να στεγάσει και το κέντρο απασχόλησης. Μία λύση βέβαια θα ήταν να ενταχθεί το κτίριο και ο σύλλογος στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για να εξασφαλίσει τα λειτουργικά του έξοδα και τα μισθολογικά. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει για κάποιο μεγαλύτερο δώρο δηλαδή πέρα από αυτό το προτζέκτορα, ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται. Νωρίτερα όμως ο Πρωθυπουργός, μπαίνοντας στο κτίριο, είχε συνάντηση με μερικούς εργαζόμενους συμβασιούχους του Δήμου Καλαμαριάς, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι στο τέλος του μήνα. Είχε συνομιλία μαζί τους, είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να λυθεί το πρόβλημα και βέβαια σε πανελλαδικό επίπεδο με όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους στο ΝΟΤΑ, ότι κατατέθηκε μια τροφολογία και προκειμένου να βρεθεί μια λύση γίνονται προσπάθειες. Επίσης άκουσε και προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ρεύμα, με μεγάλες δόσεις που έχουν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν για δάνεια και κινδυνεύουν σε περίπτωση που μείνουν απλήρωτοι. Πάντως έχει κλειστεί ήδη και ραντεβού νέο στο γραφείο του εδώ στη Θεσσαλονίκη με αυτούς τους εργαζόμενους, με τον υπουργό τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Εδώ, Γεωργία, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Αυτονόητο να ανταποκριθώ άμεσα σε μια ανθρώπινη υπόσχεση. Δεν θέλω να δώσω ιδιαίτερο, ας το πω έτσι, μήνυμα πολιτικής αξιοποίησης. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή όταν δέχθηκα το αίτημά σας να έρθετε να πείτε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο μαξί μου με τα παιδιά σας, τα παιδιά σας να μας τα πούνε, και κάναν τόσα χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και όταν συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Μια μικρή υπόσχεση να έρθω να σας δω, το δώρο που υποσχέθηκα, το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω για τα παιδιά,
Αλλά πρέπει να πούμε αλήθειες εδώ μεταξύ μας. Γιατί έρχονται πολιτικοί, ξανάρχονται, έχουν περάσει όλοι από εδώ. Πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας έχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοινωνικό έλλειμμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα όχι μόνο, όχι της κρίσης. Δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης αυτό. Η κρίση το όξυνε ακόμα περισσότερο. Αλλά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα ήταν λοιπές και δεν οικοδομήθηκε όπως έπρεπε να οικοδομηθεί τα χρόνια της ανάπτυξης, της οικονομικής ευημερίας. Τότε που δισεκατομμύρια πεζόντουσαν στα χρηματιστήρια και στα δομημένα ομόλογα. Δυστυχώς δεν υπήρξε η πρόνοια από την πλευρά της πολιτείας, παρά τα μεγάλα λόγια και τις συχνές φωτογραφίσεις των πολιτικών με συμπολίτες μας, άτομα με αναπηρία ή με προβλήματα. Δεν υπήρξε η πρόνοια, δεν υπήρξε η έγνοια να στηθεί μια στοιχειώδης υποδομή, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς, ούτως ώστε στα χρόνια της κρίσης να υπάρχει ένα αποκούμπι. Και τώρα, στα χρόνια της κρίσης, αυτή η κατάσταση έχει οξυνθεί ακόμα περισσότερο. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζετε πως οι συνθήκες της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ας το πω έτσι, στα δημοσιονομικά της χώρας, η χώρα είναι υπερχρεωμένη και βρίσκεται σε πολύ δύσκολους συσχετισμούς και στην Ευρώπη και διεθνώς. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, όσοι πόροι μπορούν να κατευθυνθούν στην υποστήριξη κοινωνικών υποδομών, να κατευθύνονται εκεί. Κατεβάζουμε τώρα ένα νόμο πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρία, που αφορά συνολικά όλους τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα και τη δυνατότητα στήριξης από πλευρά της πολιτείας. Τα θέματα που αντιμετωπίζετε εσείς είναι σύνθετα, διότι εσείς ζείτε με την αγωνία ότι όταν κάποια στιγμή, όπως όλοι μας, οι γονείς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τα παιδιά, έχετε την αγωνία πως αυτά τα παιδιά θα σταθούν στα πόδια τους. Και αυτό πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημα της πολιτείας. Πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας όταν εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Εμείς λοιπόν, γιατί υποσχέθηκα να μην πολιτικολογήσω, θα πω μόνο ένα πράγμα. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται αν υπάρχει πολιτική βούληση και ενδιαφέρον και έγνοια. Και πράγματα τα οποία δεν γίνονται δεδομένου των συνθήκων που βρίσκεται η χώρα σήμερα. Αυτά λοιπόν που γίνονται, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, θέλω να σας υποσχεθώ ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου θα είμαστε δίπλα σας για να κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει. Και να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο εδώ, γιατί ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι πρέπει να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία των υπαρχουσών κοινωνικών δομών στήριξης, αλλά και στη δημιουργία καινούριων. Να κατευθύνουμε δηλαδή πόρους στη δημιουργία κοινωνικών υποδομών. Ο κύριος Δήμαρχος και ο Δήμος Καλαμαριάς έχει σταθεί δίπλα μας στα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν. Αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, είναι έτσι ότι όλα δεν είναι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης. Πολλά πράγματα για μας, για τους γονείς και τις οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να βελτιωθούν χωρίς κόστος. Ένα βήμα είναι στο νόμο πλαίσιο, όπως λέτε, να ακούσετε τις αγωνίες μας και τις ανάγκες μας, ώστε να γίνει ένας νόμος ο οποίος να είναι για τις δικές μας ανάγκες. Γιατί πολλές φορές γίνονται κάποιοι νόμοι οι οποίοι λαμβάνουν. Μα είμαστε σε διαβούλευση τώρα. Η διαβούλευση πρέπει να είναι απευθείας, νομίζω. Γιατί και τα είδη αναπηρίας, αν θα μπορούσα να πω έτσι, αν είναι δόκιμος όρος, είναι πολλά και κάθε αναπηρία είναι ξεχωριστή. Πάντως οι πρώτες παρατηρήσεις από τους συλλόγους και οι πρώτες αντιδράσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Αλλά ο διάλογος θα συνεχιστεί. Αυτό που εμείς εδώ, αν μου επιτρέπετε, επιδιώκουμε τόσα χρόνια με την ύπαρξη του συλλόγου, είναι να εκπαιδεύσουμε αυτό που λέω εγώ. Ίσως δεν ακούγεται ωραίο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Να εκπαιδεύσουμε το μάτι του συνανθρώπου μας να είναι ανεκτικό στο σύνδρομο Down. Γιατί το σύνδρομο Down, η βασική του ιδιαιτερότητα είναι η νοητική στέρηση, αλλά και το ιδιαίτερο προσωπείο που έχουν τα παιδιά. Ένα άτομο με νοητική στέρηση μόνο δεν κάνει αυτό που λέμε, θα το πω έτσι λαϊκά, μπάμα από μακριά. Τα δικά μας τα παιδιά τα βλέπουν και τα αποφεύγουν. Διώχνουν παιδιά από τα σχολεία. Δεν δέχονται παιδιά στα σχολεία. Είναι πολλά τα ζητήματα πέραν του οικονομικού.
Εμείς μιλάμε για το οικονομικό, γιατί είμαστε στο σύλλογο, αλλά κάθε οικογένεια μόνη της έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Και πολλά από τα δικά μας τα παιδιά με σύνδρομο Down, εμείς λέμε δόξα τω Θεώ, διότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που μπορούν να εκπαιδευτούν και μπορούν να είναι λειτουργικά. Ναι, αλλά είναι και θέμα στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με σύνδρομο Down, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας στην Καλαμαριά. Αύριο θα πάει στην Αλεξανδρούπολη για τα Θεοφάνεια.